Έσοδα από φόρους 63 δισεκατομμυρίων ευρώ προβλέπει ο νέος προϋπολογισμός για το 2024, τα οποία κυρίως θα προκύψουν από τον πληθωρισμό και άρα από τον ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, αυξάνοντας τις εισπράξεις κατά 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το 2023. Ο πληθωρισμός αυξάνει τις τιμές, οι τιμές αυξάνουν το ΦΠΑ σε απόλυτους αριθμούς και φυσικά και τα έσοδα που προκύπτουν από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης θα είναι και αυτά αυξημένα. Κάποια από αυτά τα έσοδα θα επιστρέψουν στους φορολογούμενους υπό την μορφή επιδομάτων που όμως θα έχουν αποπληρώσει οι ίδιοι οι πολίτες. Αναλυτικότερα από τις τσέπες των φορολογουμένων θα βγουν τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ τα 6,7 δισεκατομμύρια ευρώ θα τα πληρώσουν οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις. Την ίδια στιγμή, οι φόροι από τα ακίνητα με αιχμή των ένφια υπολογίζονται ότι θα φτάσουν στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ το νέο έτος, αλλά θα είναι μειωμένοι κατά 52 εκατομμύρια ευρώ έναντι του 2023, κυρίως λόγω της νέας έκπτωσης του 10% που θα εφαρμοστεί στους ιδιοκτήτες που θα ασφαλίσουν τις κατοικίες τους για φυσικές καταστροφές. Κομβικό ρόλο για την ενίσχυση των φορολογικών εσόδων θα έχουν τα νέα μέτρα για την πάταξη της φοροδιαφυγής, ενώ επικουρική βοήθεια θα παράσχουν οι εισπράξεις από τις αποκρατικοποιήσεις που υπολογίζονται σε 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, τη διαφορά κάνουν τα κονδύλια για την υγεία και την παιδεία, τα οποία είναι αυξημένα κατά 900 εκατομμύρια ευρώ. Τέλος πληγή για τον προπολογισμό αποτελούν οι τόκοι καθώς 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ θα είναι η πρόσθετη επιβάρυνση από τον ανωδικό κύκλο των επιτοκίων ενώ το ύψος των ομολόγων που θα αναχρηματοδοτηθούν το 2024 φτάνει τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ.